Πράγματι, μεταρρύθμιση. Δηλαδή, πράγματι, ένα πρόγραμμα που θα οδηγήσει τη χώρα στην έξοδο από την κρίση και την ύφεση σε έναν αναπτυξιακό ορίζοντα, χρειάζεται να δούμε πώς θα υποστηριχθεί και από ποιες μεταρρυθμίσεις, με τι κοινωνικό πρόσημο. Δομικές μεταρρυθμίσεις. Βαθιές διαρθωτικές αλλαγές. Γιατί η φορολογία δεν είναι μεταρρύθμιση. Έχει και η φορολογία μεταρρύθμιση. Είστε τον να και η φορολογία ακόμα, για να μπορέσει να προχωρήσει η χώρα, χρειάζεται βαθιά μεταρρύθμιση για να αποκτήσει ένα κοινωνικό δικαιότερο χαρακτήρα. Τώρα, αν πάμε στην παράδοση. Πάμε τώρα όμως. Θα πάμε αμέσως. Μεταρρύθμιση είναι επίσης η καταπολέμηση της διαφθοράς. Ο Ρέντσι. Χαιρέτησε. Έκανε δηλώσει τα ιταλικά. Δεν έχουμε εικόνα για το τι ακριβώς είπε. Βλέπουμε καλό είναι να έχουμε τώρα. Κατά προτεραιότητα μεταρρύθμιση είναι το θέμα της διαφθοράς. Και μέχρι το τέλος Ιουλίου η κυβέρνηση θα παρουσίασει ένα πρόγραμμα συγκεκριμένο καταπολέμησης της διαφθοράς. Τρίτον, είναι η μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα. Για να είναι πιο φιλικός προς τον πολίτη, πιο ουσιαστικός και ενεργός στο θέμα της ανάπτυξης. Η μητέρα των μεταρρυθμίσεων. Και τέταρτον, το τονίζω, είναι τα εργασιακά. Θα γίνουν και αυτά. Θα επιστρέψουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις. Εδώ η Ευρώπη πάει σε flexibility τώρα. Όχι, σε ελαστικές μορφές. Θα είναι εργασιακά με συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Θα το δείτε. Αυτό σημαίνει μια ανάπτυξη προς όφελος όλων των πολιτών και ιδίως των ασθενέστερων οικονομικά. Μπορούμε να έχουμε εικόνα εμείς παράλληλα. Είναι για το ασφαλιστικό που συναρτάται και αυτή με την ανάπτυξη. Διότι χωρίς ανάπτυξη δεν υπάρχει ασφαλιστικό. Για να γίνει και βιώσιμο και δίκαιο. Όλα αυτά, γιατί προφανώς δεν είναι δίκαιο. Άρα λοιπόν, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ δεν παίρνει μόνο το πακέτο που ακούσατε νωρίτερα, που είναι πολύ σημαντικό και έχει και, επαναλαμβάνω, και σκληρά μέτρα μέσα, δεν το κρύβουμε, αλλά ανοίγει και το θέμα των μεταρρυθμίσεων. Χωρίς μεταρρυθμίσεις, το ξέρουμε, θα βουλιάζει η χώρα και θα πηγαίνει μπροστά. Κύριε Φίλη, πείτε μου ένα μέτρο μεταρρυθμιστικό που έχετε πάρει στους τελευταίους 5 μήνες ως κυβέρνηση. Ένα. Πολλά. Πολλά. Για πείτε μου. Αλλά θα τα πείτε ότι δεν είναι μεταρρυθμιστικά εσείς. Μόνο αυξής κρατικών δαπανών έχετε κάτι. Τώρα... Τα μέτρα διευκόλυνσης. Τα οικονομικό νομοσχέδιο. Ήταν, κύριε Πλακιωτάκη. Δεν διορθώθηκε μεγάλη συμμετοχή των πολιτών. Δεν υπήρχε διευκόλυνση. Τι είναι αυτό. Αυτά που κάνετε θα διώξετε και την τελευταία στιγμή. Εσείς όμως το μόνο το οποίο έχετε στο μυαλό σας έχετε μειώσεις μισθών και συντάξεων. Αυτή είναι η μεταρρύθμιση. Η μεταφορά πλούτου στον πλούτο. Αυτό είναι. Η αύξηση του ΦΠΑ τι είναι. Απαντήσαμε στο θέμα. Αν πάντως η ένταση. Αν πάντως η ένταση πυροδοτείται κατά τέτοιο εύκολο τρόπο, έχοντας μια πρόγευση του τι περιμένουμε να κάνουμε. Για την παράταση. Η παράταση μπορεί να ωφελήσει υπορισμένες προϋποθέσεις. Την ξορκίζατε μέχρι το απόγευμα. Ακούστε το. Δεν ήταν το ζητούμενο. Την ξορκίζατε πραγματικά. Δεν θέλαμε μια συνολική λύση. Θέταμε όρους. Διότι η παράταση ανταποκρίνεται στις αντιφάσεις που έχουν μεταξύ τους οι πιστωτές. Άλλα το Δουνουτού, άλλο ο Σόιμπε, άλλα η Μέρκελ. Και εσύ γιατί τη δέχεσαι, εμείς λοιπόν βάζουμε μερικούς όρους. Ποιοι είναι αυτοί? Πρώτον, χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας. Δεύτερον, συζήτηση εξ αρχής για το θέμα του χρέους. Τρίτον, ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Τώρα σε ένα εξάμηνο, πρέπει να πάρει τα μέτρα. Και χρήματα. Όχι όπως συνέβη με το χρήματα. Επαναλαμβάνω, χρήματα. Κλείσιμο του μνημονίου είναι. Δεν είναι κλείσιμο του μνημονίου. Είναι άνοιγμα μετά το μνημόνιο τι κάνουμε. Κύριε Λαφαγιώργο, παράταση μνημονίου είναι παράταση ανασφάλειας και παράταση αβεβαιότητας. Δεν είναι παράταση μνημονίου, επαναλαμβάνω. Και μετά την παράταση ιδιαίτερα στην πραγματική οικονομία. Μα εδώ ξυλώνουμε μνημονιακούς νόμους. Για τα ασφαλιστικά που λέμε, για τα εργασιακά, για τη φορολογία των επιχειρήσεων. Επειδή, βοηθήσουν λίγο από το κοντρόλ, επειδή όλα αυτά θα τα δούμε και στη συνέχεια, θα έχουμε τον χρόνο αμέσως μετά τις συνεντεύξεις.